Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω μέσα σε αυτό το λεπτό, αν και δεν φτάνει, γιατί είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και Ρατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδης και νομίζω ότι εκπροσωπώ το πιο ευαίσθητο τομέα και το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει στη γη, έτσι, τα παιδιά. Έχουμε ηθικό χρέος απέναντι στους συναδέλφους μας και απέναντι στους μαθητές μας να συνεχίσουμε τον αγώνα για την άμεση απομάκρυνση όλων των καζανιών. Είμαστε δυστυχώς σύλλογος εκπαιδευτικών στην πλέον υποβαθμισμένη περιοχή του Πειραιά. Μιλάμε για το Κερατσίνι και το Πέραμα. Εμείς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ενιαία, είτε λέγεται Master Plan Costco, είτε λέγεται Oil One, είτε λέγονται καζάνια, για μα... οποιαδήποτε καζάνια πετρελοειδών, για μας το πρόβλημα είναι ενιαίο και ως έτσι αγωνιζόμαστε δεν θα δεχτούμε κα κανένα εξοραϊσμό, δεν θα δεχτούμε καμία έκπτωση στο αίτημά μας για άμεση μετεγκατάσταση. Πρέπει άμεσα να παρθούν μέτρα ε, να μειωθούν οι ρήποι, άμεσα να υπάρχει με μετεγκατάσταση εκτός οικιστικού ιστού όλων των καζανιών, χωρίς χρονοδιαγράμματα, χωρίς κολυσιεργίες, χωρίς πραγματικά προσχώματα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμεί κρυφό καμάρι δηλίζουμε τον κόνοπα κυριολεκτικά, ξέρουμε όλοι ποιοι είναι οι ρηπαντέ, αλλά κάνουμε ότι δεν βλέπουμε. Οι μελέτε πρέπει ξεκάθαρα να δείξουν πραγματικά το ρηπαντή, οι βάλος, μέσα από μηνύσει και από εκφοβισμού θα κοιτάξουν να κλείσουν τα στόματα. Μέχρι τότε, μέχρι να πούμε ποιο ρηπαίνει επισήμω από του επιστήμονε, ο κύριο Οιλουάν θα μοιράζει πεντακοσάρικα. Λοιπόν, για, ακριβώ για να κλείσει τα στόματα όλων. Ε, 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 Εμεί ξέρουμε τι ζούμε εκ του ασφαλού. Κάποιοι μα κουνάνε το δάχτυλο. Του προσκαλ, προσκαλούμε και του προκαλούμε να κάτσουν μια μέρα στο πέραμα και στο Κερατσίνη, γιατί δεν ξέρουν ούτε ο δικό που πέφτει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ο